Με το βλέμμα στραμμένο στην πρόοδο κινείται η Ιατρική Σχολή Ιρακλείου με τη δημιουργία προπτυχιακού προγράμματος που διδάσκεται στα αγγλικά για φοιτητές από όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο στίχημα διότι α, το να γίνονται μαθήματα στα αγγλικά και να χτίσεις ένα ε, πρόγραμμα της ιατρικής εξ αρχής ήθελε πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολλά άτομα τα οποία... Ε, έπρεπε να ασχοληθούν. Είχαμε την πλήρη συμπαράσταση αυτή τη στιγμή του Πανεπιστημίου. Το θεσμικό πλαίσιο ψηφίστηκε το 2020 και έβαλε τη χώρα σε μια διαφορετική τροχιά στην εκπαίδευση. Ανοίγουμε τα πανεπιστήμια στον έξω δηλώνουν. Με το Πανεπιστήμιο Κρήτη να είναι το τρίτο κατά σειρά μετά το απειθύτατο τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα που εφαρμόζει το πρόγραμμα των ξενόγλωσσων πτυχίων. Είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε η κοινωνική προσφορά αυτού του προγράμματος, γιατί το να έχει 35 γιατρούς από όλο τον κόσμο οι οποίοι θα μάθουν ελληνικά, θα μπουν στο, στο ελληνικό νοσοκομείο και μετά θα γυρίσουν στις χώρες τους, αυτοί είναι πρεσβευτές όχι μόνο της, α, του πνεύματος του Ιπποκράτη της ιατρικής σχολής αλλά είναι και πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαφημίσουν το Πανεπιστήμιο Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα έχουν καλυφθεί όλε οι θέσει από υποψηφίου. Οι 30 θέσει που έχουν οριστεί καλύπτονται από ενδιαφερόμενου που προέρχονται από την Κύπρο, τη ΣΥΠΑ και από χώρε τη Αφρική όπω η Νιγηρία. Είχαμε αιτήσει από 37 διαφορετικέ χώρε τώρα στο δεύτερο κύκλο εξαιρετικών φοιτητών και προσβλέπουμε στο να επεκτείνεται το πρόγραμμα αυτό. Και όπω είπε και ο κύριο Κοσιόρη, νομίζω η μεγάλη ισχύ αυτού του προγράμματο, μακροπρόθεσμα για την Κρήτη, είναι ότι δημιουργούμε πρεσβευτέ τη Κρήτη, τη Ελλάδα, του Πανεπιστημίου, άνθρωποι που ξέρουν τη γλώσσα μα, αγαπούν τον τόπο και είναι εντυπωσιακό πω όλα τα παιδιά έχουν αγαπήσει την Κρήτη τον ένα χρόνο που είναι εδώ. Μόνο καλά λόγια έχουν να πούν για για την παρουσία τους εδώ πέρα. Η ιδέα να αναδειχθεί η ιατρική επιστήμη όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα πρόκειται να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω αυτών των φοιτητών που επιστρέφοντας στις χώρες τους θα έχουν κρατήσει την ελληνική κουλτούρα και σε επιστημονικό επίπεδο.